Καλησπέρα στους φίλες και φίλοι, εδώ από το Χριστό του Αγίου Νικολάου. Είτε κατεγωνιστική σήμερα για την Evolution League και τα γαλλικά για πιάνο αντιμετωπίζουν τους Bulldogs. Γαλλικά για πιάνο από την μία με 2 νίκες και 8 ήττες μέχρι στιγμή στην σεζόν. Κοντά στους Bulldogs, τα οποία μετρούν 6 νίκες και 4 ήττες. Ξεκίνησε για το παιχνίδι με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη επίθεση στην κατοχή τους. Πάμε να δούμε και λίγο πεντάδες. Γκίκας, Κατζίκης, Λαγουτάρης, Σταθόπουλος και Σαρδίς ξεκινούν για τα γαλλικά και πιάνο. Έχουμε επιθετικό rebound, δεν έχει το καλάθι από τον Κορκίδη. Από την άλλη για τα Bulldogs έχουμε Απέργη, Βασιλάκο, Δημητρακόπουλο, Κορκίδη και Λαζανάκη στους πρώτους πέντε με τους οποίους ξεκινούν οι φιλοξενούμενοι. Λαγουτάρης τώρα. Γαλλικά και πιάνω στην πρώτη επίθεσή τους. Σουτ για τρεις πόντους, εύστοχο. Σαρδής ανοίγει το σκορ πίσω από τα 6.75. Πρώτο τρίποντο στο μάτς και το σκορ στο 3-0. Οργανώνει ο Βασιλάκος. Ο Κορκίδης δίνει και πάλι. Πέρασε η πάσα, παλεύει ο Δημητρακόπουλος, δεν βρήκε χώρο. Λαζανάκης, 2 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει, ο Βασιλάκος θα το κάνει, αλλά θα στοχίσει. Επιθετικό rebound όμως του Δημητρακόπουλου. Με ευκαιρία για τους Πορτοκαλί, βρήκε τον διάδρομο, πήγε μέχρι μέσα και ο Λαγουτάρης του κάνει το φαουλ. Πρώτο μαδικό εδώ για τους σημερινούς γηπεδούχους. Και πρώτες βολές επίσης το μάτς για τον Δημητρακόπουλο. Αυτό και αυτό στην πρώτη βολή. Πάλι στη δεύτερη. 3-1 τώρα το σκορ. Πρώτος πόντος και για τα Bulldogs. Λαγουτάρης αφήνει έξω στον Γκίκα. Αλλά στα δεξιά προσποίηση από τον Σταθόπουλο. Κόβεται η πάσα. Έκλεψαν οι Πορτοκαλί και θέλουν να βγουν στον εφηδιασμό 3-1-2-3. Βασιλάκος από τα δεξιά θέλει να διευθύνσει. Έχουμε νέο φάουλ δεύτερο ομαδικό για τους άσπρους. Ο Κατσίκης έχει κάνει. Είναι επαναφορά η μπάλα τώρα για τους Πορτοκαλί. Κόβεται όμως η πάσα από τον Σαρδί. Και πάλι ο Βασιλάκος τώρα θα ψάξει συμπαίκτη. Κορκίδης πήρε, δεν μπόρεσε να δέσει το χείσι. Κικάς. Ο Λαγουτάρης ξέφυγε αλλά έχει κάνει βήματα. Αλλαγή για τους γηπεδούχους, ο Λαγουτάρης θα πέρασε εκτός. Θέση του πέρασε ο Κουμουτζέλης. Ο Μητρακόπουλος, Πυροαπέργης, άφησε στον Βασιλάκο τώρα. Φτάνει κοντά εκείνος, ο Μητρακόπουλος. Έχουμε και νέο φαουλ από τους γηπεδούχους, νωρίς το τρίτο. Έκανε ο Κουμουτζέλης αυτή την φορά. Και ο Βασιλάκος. Θα παίξει με τον Κορκίδη. Ωραία γυρίζει η μπάλα για τους Πορτοκαλί και ο Απέργης με το δεξί θα ισοφαρίσει σε 3-3. Σαρδής, ο Γκίκας εκτέλεσε για τρεις, δεν το βάλε. Το rebound στα χέρια των Πορτοκαλί με τον Δημητρακόπουλο να περνάει το κέντρο. Περγίσσα στον Κορκίδη. Τσεκάρει εκείνος τις κινήσεις, άφησε χέρι με χέρι στον Βασιλάκο. Θα εκτελέσει από μέσα απόσταση και θα το βάλει εκείνος για το προσπέρασμα των Bulldogs. 3-5 τώρα.
Χαρδής, Πυρογίκας, έχει επιλογή στα δεξιά, εκεί θα πάει μπάλα στον Κουτζελή. Κακή πάσα όμως στην συνέχεια, ευκαιρία για εθνιδιασμό για τους Πορτοκαλί και ο Βασιλάκος θα τελειώσει την φάση με επιτυχία για το 3-7. Από το τρίποντο του Χαρδής στο ξεκίνημα δεν έχουν καταφέρει να ξανασκοράρουν οι γηπεδούχοι. Ο Μουτζέλης τώρα στη γωνία, πήγε πάνω το αμέσως ο Απέργης, ο οποίος τον πιέζει και του κάνει το φάουλ. Είναι το πρώτο για τα Bulldogs. Χαρδής. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση, 5:38 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Του για 3 πόντους άστοχο από τον Κατσική. Θετικό rebound όμως για τα γαλλικά Γεωργιάνο και νέα ευκαιρία. Ο Μουτζέλης δεν είναι καλό το τελείωμα του. Τρακόπουλος σταματάει, αφήνει στον Κορκίδη. Βασιλάκος μια ψηλή πάσα η οποία έφτασε στον Λαζανάκη. Θα κάνει βήματα όμως εκείνος. Συνέχεια με Γκίκα. Μέσα ανάμεσα από δύο περνάει και από τρίτο θα φτάσει μέχρι το τελείωμα. Δεν θα βάλει όμως την μπάλα στο καλάθι. Σαθόπουλος ανανέωσε την επίθεση. Οργανώνει ο Σάρδης. 4 δευτερόλεπτα τώρα για τα γαλλικά Γερφιάνο. Σταθόπουλος από το πλάι, έρβολη προσπάθεια. Συνεχίζουν να μην βρίσκουν το αποτέλεσμα στην επίθεση οι γηπεδούχοι σε αντίθεση με τους Πορτοκαλί, οι οποίοι θα φτάσουν σε ακόμα ένα καλάθι. Για το 3-9 ο Δημητρακόπουλος μίλησε τώρα. Σάρδης. Σκαστή πάσα έφτασε στον Κατσική. Νέο λάθος από τους άστρους. Βασιλάκος θα προσπαθήσει να τελειώσει μόνος του, τον κόβει στα ίσα ο Σάρδης. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον παίχτη τον γαλλικά Γεφιάνο. Ενώ έχουμε και time out για τους γηπεδούχους. Συνέχεια στο μάτς έπειτα από το time out των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν σκοράρει μόλις ένα τρίποντο μέχρι στιγμής σε αυτά τα σχεδόν 6 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί. Από την άλλη, ένα πόντο για τους φιλοξενούμενους. Δεν θα ανέβει τώρα το σκορ από το 3-9. Ενώ πέρασε τη φτώση μπάλα, δεν μπόρεσε να μάζεψει το rebound ο Σάρδης. Κορκίδης στην επαναφορά. Και ο Βασιλάκος. Και βρήκε εξαιρετική πάσα για τον Λαζανάκη, δεν την εκμεταλλεύεται εκείνος και η μπάλα κατάληγε και εκτός στην συνέχεια. Ιωάννου άφησε στον Σάρδη. Ο Μουτζέλης και πάλι Σάρδης. Σταθόπουλος πιέζεται. Βρήκε όμως την πάσα ανάποδο, λέει, από τον Κατσίκη, χωρίς αποτέλεσμα και θα γίνει και το τέταρτο ομαδικό στην συνέχεια για τα γαλλικά Γεφιάνο. Το τελευταίο φαουλ που είχαν να δώσουν στην πρώτη περίοδο. Τέσσερα ένα το ομαδικά να πω από εδώ, 3-15 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Περίγης. Βγαίνει πάνω του ο Σάρδης, προσπαθεί να του δει στον χώρο. Κορκίδης, έξω. Μάλλα στον Κορκίδη, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει αποδέκτης της πάσας, καθώς έκλεισαν δύο αντίπαλοι. Μια μακρινή πάσα τώρα με στόχο τον Κατσίκη, ο οποίος θα συνεργαστεί άψογα στην συνέχεια για να έρθει το καλάθι επιτέλους για τους γηπεδούχους για το 5-9. Βασιλακός, ωραία, θα περάσει και θα αφήσει και την πάσα στον Λαζανάκη, αλλά και πάλι το χάνει εκείνος. Όπως και να έρθει, ήταν πάρα πολύ ωραία η έμπνευση του Βασιλάκου. Το πήρε πάνω του ο Ιωάννου, έφτασε κοντά, δεν μπόρεσε να αφήσει την πάσα στο καλάθι.
Λάκος στον Απέργη. Κάνει κοντά, θα κερδίσει το φάουλ, συγκρόνεται και τα ομαδικά από τους άσπρους. Ο φάουλ της κάνει ο Κατσίκης τώρα. Είναι και το δεύτερο δικό του. Αλλαγές τώρα για τους Πορτοκαλί. Στο μάτσο Τζόρτζ, όπως και ο Χιλάς. Αυτοί είναι οι δύο που πέρασαν. Μια στις δύο από τον Απέργη. 5-10 τώρα το σκορ, τελευταίο τηλεπτό στην πρώτη περίοδο. Χάρδης. Κατσίκης, δεν περνάει η πάσα του. Χιλάς. Κάνει το λάθος. Και έτσι η αλλαγή αράζει γρήγορα και πάλι χέρια. Χάρης οργανώνει ακόμα μια επίθεση. Πάσα στη γωνία, Κουμουτζέλης είναι μόνος του. Δεν είναι καλό όμως το σου του. Απέργης που βάλει την μπάλα, περιμένει τώρα τους παίκτες του και αφήνει στον Βασιλάκο. Ο Βασιλάκος θα σηκωθεί, το χάνει, ο Λαζανάκης είναι εκεί, δεν μπορεί να σκοράρει, δεν κερδίζει και κάτι. Τσικής. Βάλα στην κορυφή για τον Σάρδη. Εκεί η πάσα για τον Κουμουτζέλη, με συγχωρείτε. Εκείνη κατέληξε εκτός. Πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση για τους γηπεδούχους. Yeah. 58 δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Yeah. Ο Τζόρτζ κατεβάζει τώρα και θα πάει μόνος στη φάση και θα σκοράρει κιόλας. Το 5-12. Σάρδης. Κύριος Σταθόπουλος, άφησε στον Κατσίκη. Ωραία, βρήκε την τρύπα εκείνος εκτός ευρωπαίας του σουτ. Κακίστο όμως από τον Σπίκα. Βασιλάκος, 23 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Για δύο πόντους ήταν ο Λομόναχος. Ο Σιλάς δεν εκμεταλλευτεί όμως την ευκαιρία του. Ιωάννου, 4 δευτερόλεπτα, 3, θα πάρει το σουτ και θα το βάλει κιόλας. 7-12, και με αυτό το σκορ θα κλείσει για το πρώτο δεκάλεπτο. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να προηγούνται 7-12. Καλή Καγιωτιάνο τώρα στην επίθεση. Αστόχος ο Σταθόπουλος, εκθετικό rebound όμως. Θα πέσει πάνω στον αντίπαλό του ο Δημητρακόπουλος και θα κάνει και το φάουλ. Αρκετά νωρίς το πρώτο ομαδικό για τα Bulldogs. Στην επαναφόρα τώρα οι γηπεδούχοι. Σάρδης. Μπάλα ακόμα πιο πίσω για τον Σταθόπουλο. Θα το πάρει το σούτ εκείνο. Συμπάλα στο σίδερο. Μάζεψε ο Χιλάς. Κατεβάζει ο Κατογιαννάκης. Τζόρτζ. Ψάχνει επιλογές. Ο Δημητρακόπουλος και θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει κιόλας. 7-15. Πρώτη τρίποντη εκτέλεση αυτή για τους Πορτοκαλί σήμερα. Πρώτη εύστοχη μάλλον τρίποντη εκτέλεση. Για να το πω πιο σωστά. Κατογιαννάκης. Τζόρτζ. Γυρίζει, αφήνει τώρα στον Γαλάνη.
Στριφογυρνάει το κεφάλι του εκείνος για να ψάξει συμπαίκτη, Θηρο Δημητρακόπουλος. Θα σταθεί στη βολή. Τζόρτζ τώρα στα 3 δευτερόλεπτα, κατεβάζει στο χέρι του ο Σάρδης και κάνει το φάουλ. Σταθόπουλος φέρνει εκτός για τους γηπεδούχους στην θέση του. Ο Κερουτσάκος για πρώτη φορά στο παρκέ σήμερα ο Κερουτσάκος. Ο Μητρακόπουλος τώρα για τα Bulldogs. Φιλάς, πέρασε ωραία. Πάσιμο της Μέσης, δεν μπορεί να βρει το καλάθι. Σαρδής. Με ψηλή πάσα, σούδια 2 από τον Σφίκα. Η εκδίκηση του rebound, μπάλα καταλήγει εκτός. Η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Δεν μπορούσε να προλάβει την μπάλα ο Κατσίκης πριν εκείνη καταλήξει εκτός από το σώμα του ίδιου. Φιλάς, ο Δημητρακόπουλος έφυγε για λίγο, μπάλα κράτησε όμως. Ανοίγει το screen. Τζόρτζ με πλάτη, τώρα θα γυρίσει πρόσωπο στο καλά, θα δεχτεί την τάπα όμως. Ναι, ευκαιρία με τον Γαλάνη. 7-17. Στο συν 10 πλέον τα Bulldogs. Διψήφια διαφορά για πρώτη φορά σήμερα. Και ο Τζάκος. Αλλά στη γωνία εκτέλεσε για τρεις άστοχη από τον Σάρδη. Γαλάνης μάζεψε. Με τον Γιαννάκης. Έχουμε πόδι, αλλαγή κατοχής επίσης. Βγήκα σε επιστρέψει το μάτς. Ο Κατσίκης είναι αυτός που κάθεται στον πάγκο. Και ο Τζάκος. Πήρε ο Σάρδης. Γικάς. Κάει το σκριν. Ο Ιωάννου του δίνει χώρο. Συμπαίκτης του και τον εκμεταλλεύεται. Ο Ιωάννου για το 9-17. Μιλάς, θα πάρει τελικά το σουτ, δεν είναι καλό. Μάζεψε ο Σάρδης, σκέψε τον Ιωάννου για να κατεβάσει εκείνος. Θα πω σαν κόρος με τον Τζακό. Φτάνει κοντά με ψηλότερο αντίπαλο, δεν μπορεί να τον νικήσει, αλλά ο Γαλάνης έχει κάνει φαουλ, σύμφωνα με τον ρέφερι. Και στέλνει έτσι τον Πιερουτσάκο στη γραμμή. Ενώ και ο Λαγουτάκης τώρα επιστρέφει για τα γαλλικά και πιανό. Και ο Λουτσάκος κάνει την πρώτη, παραμένει το 9-17. Χάνει και την δεύτερη, με δεύτερη θεό. Από τον Χερουτσάκο δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι βολών οι γηπεδούχοι. Αρκεί η πάσα του Τζόρτζ, θέλει να βρει γρήγορα τον Δημητρακόπουλο. Δεν προσπορήσουν και πιάσουν τον ύπρο την άμυνα, αλλά δεν τους βγήκε τελικά σε καλό. Λίγο εδώ και το λάθος από τους γηπεδούχους. Διορθώνουν όμως και περνάει ο Ιωάννου ωραία. Και βρίσκει και την πάσα ωραία συνεργασία. Πιερουτσάκος έχει φτάσει κοντά προς ποιητές, σηκώνεται αστοχή. Καθαρή άμυνα από τα Bulldogs, αλλά θα κάνουν ακόμα ένα λάθος. Ιωάννου θα εκτελέσει μπαλά στο σίδερο. Γαλάνης είναι εκεί μόνο στη διεκδίκηση του rebound, θα κόψει τον Λαγουτάρη. Δίνει τη μάχη του εκείνος και αφήνει έξω τελικά. Δίκας, μπαλά στα δεξιά. Σουδιά 2 άστοχο από τον Σπίκα. Ο Τζόρτζ τώρα. 5-38 ακόμα μέχρι την ανάπαλβα του μικρόνου. Τζόρτζ εναντίον Λαγουτάρη. Δεν θα τον νικήσει. Γκίκας μάζεψε. Ιωάννου άφησε στον Πιερουτσάκο. Ήρθε και πήρε ο Σφίκας. Πιερουτσάκο στα 10 δευτερόλεπτα. 9 τώρα για τους γηπεδούχους. Θα εκτελέσει για 2, δεν το βάζει. Τζόρτζ αφήνει στον Χιλά. Στον κάτω Γιαννάκη, με συγχωρείτε. Οργανώνει εκείνος, έχουμε επιθετικό φαουλ μακριά από την μπάλα. Αν κατάλαβα καλά, το έχει κάνει ο Δημητρακόπουλος.
πάνω. Και Ρουτσάκος βλέπει τις επιλογές του, πέρασε ωραία, πάσα για τον Σφίκα. Δεν μπαίνει το καλάθι, άστοχε συνεχίζουν οι δύο ομάδες στις τελευταίες φάσεις. Προσποιήθηκε ο Κατογιαννάκης, άστοχε τον Τζόρτζ. Γαλάνης είναι εκεί για να του δώσει το σκριν. Την μπάλα έφτασε στον Χιλά, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Ακόμα ένα λάθος έρχεται να προσθεθεί στις τελευταίες φάσεις για τους Πορτοκαλί, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε 3 αλλαγές τώρα. Βασιλάκος, Απέργης και Κορκίδης επιστρέφουν στην πεντάδα. Ιωάννου, Ναγουτάρης, αυτός τον Γκίκα. Ναγουτάρης θα εκτελέσει από μέσα απόσταση, 11-17. Λακός. Γαλάνης ανενόχλητος πήρε το σουτ, Κορκίδης το rebound, εκμεταλλεύεται το ύψος αυτή τη φάση ο ψηλός των Πορτοκαλί, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ, το οποίο είναι το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. 2-3 τα ομαδικά τώρα. Ο Μουτζέλης στο μάτς για τα γαλλικά και πιάνο, όπως και ο Σταθόπουλος επίσης πέρασε στο μάτς. Κορκίδης έτοιμος για την πρώτη, θα τη χάσει. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη μέσα αυτή, για το 11-18. Τι κάνει. Μετζέλης. Θα το πάρει τελικά, καθώς δεν είδε κάποιον αντίπαλο να πηγαίνει πάνω του. Επιθετικό rebound από τον Σταθόπουλο, δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί όμως τη δεύτερη ευκαιρία του. Βασιλάκος. Αυτός τον Κορκίδη. Θα εκτελέσει για τρεις εκείνος, αδύναμο το σουτ, δεν βρίσκεται καν στο φάνη μπάλα. Ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για την κακή εκτέλεσή του. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Και ο Ρουτζάκος βγήκε πάνω, το Κορκίδης τούκλεισε το οπτικό πεδίο, αλλά στην συνέχεια το έκανε και το φάουλ καθώς πήδηξε από πίσω του. Πολλές τώρα για τον παίχτη. Τον Γαλλικά και πιάνο. Και στα βάλει την πρώτη. 12-18. Άστοχο στη δεύτερη, ευθετικό rebound όμως του Σταθόπουλου. Ο οποίος θα πάρει τώρα, θέλει να αποστάρει τον ψηλότερο Κορκίδη. Είναι δύσκολο να τον πάσει κοντά στο καλάθι. Ο Μουτζέλης βρέθηκε στο παρκέ. Συγκρούστηκε με τον Κορκίδη, ο οποίος έκανε ακόμα ένα φάουλ τώρα. Μάλιστα συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την πλευρά των Πορτοκαλί. Και έτσι έχουμε βόλες για τον Κουμουντζελί. Μέσα η πρώτη. 13-18 τώρα. Χάνει την δεύτερη. Παραμένει διάφορα στους 5. Το Γιαννάκης. Ο Σιλάκος τον βρήκε και πάλι και θα φτάσει μέχρι το τέλος εκείνος, 13-20. Πολύ ωραία σκέψη από τον Βασιλάκο να του πασάρει κατευθείαν την μπάλα. Και ο Τσάκος έχει χρόνο να σημαδέψει, δεν θα το κάνει σωστά. Ο Μουτζέλης κυνηγάει και προλαβαίνει την μπάλα. Και πάλι πια ο Τσάκος πασάρει αυτή τη φορά στον Λαγουτάρη, ο οποίος θα εκτελέσει για 2-15-20. Στους 5 και πάλι απόσταση. Τελευταίο τηλέπτο στην δεύτερη περίοδο.
Ολυμπιακός παίρνει το screen. Θα βρεθεί και στο παρκείο κατ' ο Γιαννάκης. Έφτασε μέχρι το τέλος ο Βασιλάκος για το 15-22. Και ο Τσάκος. Συλλήπας, αλλά δεν, νομίζω ότι δεν ήταν σωστή επιλογή, ειδικά με τον Μπορκίδη σε εκείνο το σημείο. Είναι πολύ δύσκολο να περάσει μια τέτοια πάσα. Ενώ έγινε και το φαλ στην συνέχεια από τον Γκίκα. Στο μάτς τώρα ο Κατσικής για τους γηπεδούχους. Τρίτο ομαδικό αυτό για τα γαλλικά και πιανό. Βασιλάκος. Πάσα έφτασε στον Γαλάνη. Συνεχίζω τώρα το Γιαννάκης με την μπάλα στα χέρια. Εκεί η εκτέλεσή του. Είναι καλή πάσα του Γκίκα. Εντελώς άστοχη για τον Κατσίκη. Βιάστηκαν εδώ να παίξουν τα Bulldogs. Τελευταίο λεπτό και επίσημα στην δεύτερη περίοδο. Βασιλάκος, ωραία κίνηση πίσω από την πλάτη. Ορκίδης πρόλαβε. Ή όχι, όχι τελικά. Αλλά έχει πέρασει εκτός την πάσα του. Γκίκας. Λαγουτάρης. Πήγε κοντά του Γκίκας και πήρε. Σταθόπουλος. Περιστροφή, σηκώνεται μπροστά τον Κορκίδη. Δεν μπορεί να τον νικήσει, αλλά και εκείνος δεν μπορεί να κατεβάσει και το rebound όμως. Γαλάνης τώρα καθάρισε τη φάση. 4 δευτερόλεπτα ακόμα, 21 για τα Bulldogs. Πέρασε η πάσα για τον Απέργη, δεν την κατάλαβε εκείνος. Και τώρα έχουμε 18 δευτερόλεπτα, όλα για τα γαλλικά Γεφιάνο που καλούν time out. Δεκαοχτώ στο ρολόι, όλα για τα γαλλικά Γεφιάνο. 15-22 το σκορ. Γκίκας κάνει κίνηση, πήρε ο Σταθόπουλος. Μπάλα στον Κουμουτζέλη. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ωραία γύρισε η μπάλα, βρέθηκε αμαρκάριστος ο Γκίκας. Δεν το έβαλε. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το δεύτερο δεκάλεπτο. Με το σκορ να δείχνει 15-22. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο και μόλις ξεκίνησε με το σκορ στο 15-22 υπέρ των Bulldogs, τα οποία είναι για την επίθεση τώρα. George. Βασιλάκος ξέφυγε για τον Κουμουτζέλη, σηκώθηκε για δύο και το βάλε κιόλας. 15-24. Βγήκε και πήρε ο Σάρδης για να εκτελέσει για τρεις και να το βάλει. 18-24. Βασιλάκος οργανώνει. Πάνω του ο Κουμουτζέλης. Τον οποίο και θα περάσει ξανά. Θα τον σταματήσει αντικανονικά όμως ο παίκτης των Γαλλικά και πιανό. Και θα κάνει και το πρώτο ομαδικό τώρα για τους γηπεδούχους. Βασιλάκος έτοιμος να επαναφέρει. Αλλά στον Δημητρακόπουλο θα απαντήσει. 18-27. Ιωάννου. Ακόμα ένα τρίποντο για τα γαλλικά και πιάνω άστοχο αυτή τη φορά από τον Κατσίκη. Βασιλάκος. Βρήκε τον Τζόρτζ. Ποιος
αν και δύσκολα πήρε την μπάλα. Δημητρακόπουλος σε ακόμα νέα πρώιμια, νέα προσπάθεια για τρεις πόντους. Άστοχος αυτή τη φορά. Ιωάννου τώρα για τους Άστρους. Φινεί έξω, Σάρδης θα εκτελέσει στο σύνδερο και η δική του προσπάθεια. Χαρίζει το rebound τώρα η Πορτοκαλί. Βασιλάκος. Για να τον πιέσει ο Ιωάννου. Απλώς το χέρι του ο Βασιλάκος για να βρει χώρο να εκτελέσει, αλλά έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Ήταν αντικανονική η κίνησή του. Ιωάννου. Σαφόπουλος. Μέσα στο πλάι, εκεί που είναι ο Ιωάννου, στην αδύνατη πλευρά τώρα η μπάλα για τον Κατσίκη. Ωραία, βρήκε τον Σαθόπουλο, κακό το τελειώμα του όμως. Τζόρτζ. Τρακόπουλος. Σαρδής πέφτει πάνω του, η μπάλα έχει περάσει εκτός από το σώμα του Δημητρακόπουλου νομίζω. Νομίζω πρέπει να είναι σωστή η απόφαση του ρέφερι από αυτή την αγωνία που το είδα εγώ. Ιωάννου. Δίνει στο πλάι για τρεις πόντους, άστοχο, ακόμα ένα από τα γαλλικά και πιάνω. Παλεύει ο Σταθόπουλος εκεί, κόντρα σε ψηλούς της Πορτοκαλί ομάδας. Ιωάννου, ωραία κίνηση. Έστειλε τον Βασιλάκο και πέτυχε ένα πολύ όμορφο καλάθι. Για το 20-27. Τζόρτζ πέρασε στον Κορκίδη. Η αλήθεια είναι πως ο ψηλός δεν έχει πάρει προσπάθειες μέχρι στιγμής. Για τους φιλοξενούμενους, Δημητρακόπουλος λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Θα βολευτεί με τις δύο βόλες ωστόσο. Αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Αν θα θυμίζω έχει... έχουν τα πουλτόπους μέχρι στιγμής. Θα μπει η πρώτη βόλη, 20-28. Χάνει την δεύτερη ο Δημητρακόπουλος, Ζαζανάκης εκεί. Θα γραπώσει την μπάλα, αλλά κλείθηκε από τρεις. Και έχουμε και τεχνική ποινή τώρα, καθώς διαμαρτυρήθηκε ο έντονα ο Ζαζανάκης. Και οδηγόμαστε στην άλλη πλευρά. Εκεί όπου ο Ιωάννου θα εκτελέσει μια βολή. Έξω η βολή. Η μπάλα τώρα πάει στο πλάι για να επαναφέρουν οι γηπεδούχοι. Θα αλλάξει το 20-28. Ιωάννου. Ο Σάρδης. Σταματάει, αφήνει τον Ιωάννου ξανά. Γυρίζει με το δεξί αστοχή ο Σπικάς. Λάκος. Ψηλή πάσα για τον Κορκίδη. Θα βρει την πάσα για τον Λαζανάκη. Τον κόβει αντίπαλη άμυνα. Σταθόπουλος. Γρήγορος ρυθμός τώρα. Κακό τελείωμα από τον Σπίκα. Αλλά θα γίνει το λάθος στη συνέχεια από τον Λαζανάκη. Δεν το εκμεταλλεύονται οι γηπεδούχοι. Δυνατές μονομαχίες. Αλλά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα στο σκορ. Σηκώνεται για δύο ο Βασιλάκος, 20-30. Το σύν 10 για πάλι τα Bulldogs. Στρογγυλά, στρογγυλά, στις 10 από τις διαφορά. Ιωάννου κερδίζει το φαουλ από τον Βασιλάκο. Αλλαγή τώρα με τον Γκίκα να περνάει στο μάτς. Ο Κατσίκης θα καθίσει στον παγκό.
Γλυκάς. Ιωάννου έχει χώρο, εκτελεί για τρεις, δεν το βάζει όμως. Τρακόπουλος, έχουν γυρίσει τρεις παίκτες των Γαλλικά Γιορτζάνο, θα γίνει και η τάπα από τον Σάρβι. Και πάλι καλή ανταπόκριση της άμυνας από τους Άστρους. Ο Κίδης περνάει εκτός από τα Bulldogs. Γαλάνης στην θέση του στο παρκέ. Βασιλάκος. Ναζανάκης πήρε, έχει βάλει πλάτη, σηκώνεται, κόβεται ξανά. Ιωάννου. Λίκα αφήνει απέναντι. Σφίκας παίρνει και εκτελεί από το πλάι. Δεν βρίσκει ούτε καν Στεφάνη μπαλά. 4,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο και το Βάντς έχει αποκτήσει ένα γρήγορο ρυθμό. Ο Βασιλάκος συνέχει το βιολί του από μέση απόσταση. Το 20-32 πλέον τα Bulldogs και έχουμε και time out για τα Γαλλικά και πιάνο. Συνέχεια στο match με 4-21 απομένουν ακόμα στην τρίτη περίοδο στο 20-32. Βρίσκονται τώρα οι Πορτοκαλί, στην 12 η διαφορά, η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει μέχρι στιγμής στο σημερινό παιχνίδι. Δύσκολη προσπάθεια εδώ από τον Σάρδη, δύσκολο αποτέλεσμα. Βασιλάκος. Πιέζει ψηλά ο Ιωάννου. Δημητρακόπουλος θα πάρει, θα εκτελέσει για τρεις. Μαλαβρίκια στο σιδερό. Ιωάννου πιέζει ο Δημητρακόπουλος και θα βγει νικητής. Έφερε αποτέλεσμα η πίεσή του, αλλά όχι, θα κερδίσει και το φάουλ στη συνέχεια επίσης από τον Ιωάννου. Από τρία ομαδικά οι δύο ομάδες. Βασιλάκος. Και το σκρίνα τον Γαλάνη, ο Χερουτσάκος είναι τώρα πάνω του, υποπίεση το σούτ. Βρίσκει στόχο, Δημητρακόπουλος ανανεώνει, νέα 14 επίθεση. Τριφογυρίζει και έχουμε και νέο φόλο από τον Σάρδη. Το τέταρτο αυτό για τα Γαλλικά και πιάνο. Το τελευταίο που θα αναδώσουν οι γηπεδούχοι στην τρίτη περίοδο. Σαλάνης. Όπου και η πάσα έκλεψε ο Χερουτσάκος. Ιωάννου του δίνει και πάλι. Κάνε την κίνηση ο Γκίκας. Έχουμε ένα σφύριγμα, η κατοχή είναι για τα Bulldogs, όπως λέει ο ρέφερι. Έκανε βήματα ο Γκίκας. Ήδη για να πάρει ο Φιλάς. Πιέζεται από τον Λαγουτάρη, έχει δοθεί επιθετικό φαουλ. Ιωάννου. Περουτσάκος, δεν βγαίνει κάποιος πάνω του, του δίνουν το σούτ. Το πήρε ο ίδιος, δεν το έβαλε, όμως ο Λαγουτάρης εκεί με ωραία κίνηση έσωσε την μπάλα. Σάρδη σε νέο τρίποντο, άστοχο κι αυτό. Δεν τα πάνε καλά πίσω από το 6.75 στις τελευταίες φάσεις, είναι η αλήθεια. Τα Γαλλικά και πιάνω. Απέργης πήρε, επίδειξαν δύο πάνω του και έγινε το φάουλ. Το έχει κάνει ο Ιωάννου. Μουτζέλης επιστρέφει στο μάτς τώρα. Συμπληρώθηκαν επίσης τα ομαδικά από τους γηπεδούχους. Ο Απέργης ασόχη στην πρώτη. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη ο παίκτης των Bulldogs.
Θα τη χάσει και αυτή, δεν αλλάζει το 20-32. Και Λουτσάκος. Γαλάνη στη γωνία. Σάρδης θα βρει τον Λουτσάκο. Λευθέρα στον Κουμουτζέλη θα εκτελέσει αυτός, ακόμα ένα κακό σουτ. Βασιλάκος. Σαν η κοντά βρήκε ωραία τον Απέργη, σηκώνεται εκείνος από κοντά, δεν θα μπει μπαλά στο καλάθι. Έχουμε ώρα, είναι η αλήθεια να δούμε καλάθι στο μάτς. 1-35 ακόμα μας απομένει για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Και Ρουτσάκος αφήνει και πάλι έξω, Λαγουτάρης θα εκτελέσει. Στο σίδερο και πάλι μπάλα. Με τις δύο ομάδες να συνεχίσουν άστοχα στο παιχνίδι. Βασιλάκος θα σπάσει αυτό το αρνητικό σερί. 20-34 πλέον και πάλι ο Βασιλάκος δίνει τη λύση για τους Πορτοκαλί και ανεβάζει τη διαφορά στο σύν 14 τώρα. Μουτζέλης, Πυροχερουτσάκος, καυστή πασέ για τον Λαγουτάρη. Θέλα ξεφύγει από τον Απέργη, θα το κάνει με επιτυχία και θα σκοράρει κιόλας. 22-34. Από το 20-28 ήταν. Από το 20-27 με συγχωρείτε για να σκοράρουν οι γηπεδούχοι. Αν κάνει ένα σερί 7-0 οι αντιπαλοί τους. Το έσπασε τώρα ο Λαγουτάρης με αυτό το δίποντο. Ο Βασιλάκος θα στοχίσει αυτή τη φορά. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Σάρδης. Λουτσάκος αργά-αργά στην επίθεση της τώρα τα γαλλικά και πιάνω. Με τα οποία απομένουν 10 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεση. Και Λουτσάκος θα στοχεί από τα δεξιά. Κουμουτζέλης θα σηκωθεί. Άστοχος κι αυτός. Λαγουτάρης μαζεύει. Θα το πάρει το σουτ και θα το βάλει. 24-34. 12 δευτερόλεπτα όλα για τους Πορτογαλί. Βασιλάκος. 5-4-3 τώρα. Κάνει το φάουλο ο Λαγουτάρης. Και θα τον στείλει και στην γραμμή. Καθώς υπενθυμίζω πως έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από τα γαλλικά και πιάνο. Το χρονόμετρο έχει σταματήσει στα 2 δευτερόλεπτα. Μέσα η πρώτη. 24-35. Βάζει και την δεύτερη ο Βασιλάκος. 24-36. 2 δευτερόλεπτα έχουν τα γαλλικά για πιάνο. Γκίκα στο 1. Θα προλάβει να εκτελέσει. Δεν θα βρει το όμω η προσπάθειά του. Και έτσι τελειώνει και το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 24-36. Επέστρεψαν οι δύο πεντέδες και κίνηση για το τέταρτο δεκάλεπτο που βρίσκει στο συν 12 τα πλητό. 24-36 τώρα ο φωτεινός πίνακας. Και μένει να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης. Τρίποντο από τον Σάρδη. Για να ρίξουν από την απόσταση γηπεδούχοι. 27-36 τώρα. Για το Γιαννάκης. Ζητάει κινήσεις. Πυροχυλάς. Συμφώνεται με το δεξί και φτωχή. 27-38 τώρα. Γκίκας άφησε δίπλα του στον Σαρδί. Ζητάει τον αυτόν Κερουτσάκο να πάει κοντά του να του δώσει το screen. Κίνησε τον Κουμουτζέλη, στον Γκίκα θα πάει μπάλα για να εκτελέσει γιατί σε εκείνος κύλησε μπάλα στο φάνη και κατέληξε εκτός. Πίεσε ψηλά τώρα από τον Κουμουτζέλη. Κύλας, αφήσε τον Κατογιαννάκη, πέρασαν το κέντρο έγκαιρα οι Πορτοκαλί. Στην Πολυκοσμία και προσπάθησε ο Κατογιαννάκης, δεν βρήκε κάτι καλό. Λουτσάκος. Πυρογκίκας. Μουτζέλης τώρα. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Ασπρών. Λουτσάκος δίστασε να εκτελέσει. Πήρεξε σε λάθος χρόνο. Ο Χίλας έκανε το φάουλ. Και έχουμε βολές για τον παίχτη των γηπεδουχών. Ο Λουτσάκος έτοιμος για την πρώτη.
Μια άσκηση όμως, δεν αλλάζει το 27-38. Έχει ακόμα μια προσπάθεια από τη γραμμή της φιλανθρωπίας ο παίκτης των γηπεδούχων. Θα την βάλει αυτή τελικά. Το 28-38. Το Γιαννάκης. Σάρδης κόβει την πάσα. Δεν του κάτσε καλά η πορεία της μπάλας για να μπορέσει να βγάλει και έναν ευνηδιασμό. Φίλας. Ψάχνει επιλογές, θα πάρει τελικά ο ίδιος την εκτέλεση, δεν θα τη βάλει. Σάρδης. Τελευταίο 8 λεπτό. Και Λουτσάκος τον Γκίκα θα το πάρει το σούτ εκείνος αδύναμο όμως. Την μπάλα ξανά στα χέρια του. Και θα βρει ωραία πάσα μου για τον Κουμουτζέλη. 30-38 τώρα. Φιλάς. Δημητρακόπουλος. Γιαννοκίκας τώρα πάνω του. Η πάσα στη γωνία. Πέργει σαν ενόχλητο θα εκτελέσει. Δεν το βάζει. Γαλάνης όμως μαζεύει. Βρίσκει έξω τον Δημητρακόπουλο, αποφεύγει έναν, αποφεύγει και δεύτερο, θα φτάσει κοντά και θα κερδίσει το φάουλ. Σήκωσαν δύο παίχτες στο χέρι του, ενώ έκανε και το κολπάκι του εκεί με το κεφάλι ο Γκίκας. Έχουμε δύο βολές για τον Δημητρακόπουλο. Η πρώτη. Βάζει και την δεύτερη Δημητρακόπουλος και πάλι διαφορά στους 10, 30-40 τώρα. Σάρδης. Με την κίνηση ο Λαγουτάρης. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ του Κατογιαννάκη. Σάρδης θα το πάρει από εκεί. Μπάλα στα χέρια του Μουτζέλη. Λαγουτάρι σε μια νέα προσπάθεια πίσω από τα 6.75, ίδια κατάληξη όμως. Και πάλι που Μουτζέλη θα γραπώσει την μπάλα και θα βρει και συμπαίκτη. Γκίκας. Ακόμα μια επίθεση για τα γαλλικά και πιανό, ακόμα ένα τρίποντο από τον Κελιτσάκο αυτή τη φορά, αλλά απανωτές προσπάθειες οι οποίες έχουν την ίδια κατάληξη. Κελιτσάκος ξανά, πάλι θα εκτελέσει, θα το βάλει αυτή τη φορά. 33-40, το ξαναν το σούτ τους από τα 6.75 αρκετά. Οι γηπεδούχοι τους έκανε τώρα με τον Κελιτσάκο και ρίχνουν τη διαφορά στους 7. Φωτοσού του Γαλάνη, καταλήγει απευθείας εκτός η μπάλα. Μια τριπλή αλλαγή τώρα για τους τετραπλή μάλλον. Αλλαγή για τους Πορτοκαλί, Βασιλέκος, Τζόρτζ, Πορκίδης και Λαζανάκης επέστρεψαν στο μάτς. Μόνο απέργησε έμεινα από την προηγούμενη πεντάδα εντός παρκέ. Και Ρουτσάκος από το σημείο που ευθόξε νωρίτερα θα το χάσει τώρα. Ο Μιτζέλης. Να πλησιάσει, πάει κόντρα στον ψηλότερο Πορκίδη, δεν μπορεί να τον νικήσει. 5-40 ακόμα. Βασιλάκος σηκώνεται για δύο, η μπάλα στο σίδερο. Μαζεύει και καθαρίζει την φάση ο Κίκας. Σαρδής. Τυρογκίκας από το πλάι θα εκτελέσει κιόλας, δεν το βάζει. Βάζει ο Λαζανάκης. Βασιλάκος βρίσκει τον Απέργιο, ο οποίος έχει βρεθεί ήδη κάτω από την αντίπαλη ρακέτα και θα σκοράρει κιόλας. Για το 33-42. Σάρδης. Και ο Λουτσάκος ζητάει κάποιον κοντά του, ο Κίκας θα εκτελέσει. Με
αρκετά στο τρίποντα είναι η αλήθεια. Σήμερα από 10 λεπτό για τα γαλλικά και πιανό. Επιλέγουν να παίξουν πολύ πίσω από τα 6,75 γηπεδούχια, αλλά δεν του έχει βγει μέχρι στιγμή. Κορκίδης, Λαζανάκης, πήρε, το έχασε. Ο Απέργης είναι ο μόνος που πήδηξε για το rebound. Κορκίδης θέλει να πλησιάσει στο παρκέ. Ο Λαγουτάρης θα γίνει και το κλέψιμο. Κίκας. Σάρδης πέρασε τον Κερουτσάκο. Κίκας πήρε, έφτασε κοντά, σηκώθηκε και το βάλε με τη βοήθεια του ταμπλό. 35-42. Ενώ παίρνει στο τελευταίο τετράλεπτο. Βασιλάκος στέκεται, πατάει για αέρα. Δεν μπορεί να βρει στόχο. Ο Τζόρτζ μαζεύει, παράτησε την πάση ο Βασιλάκος. Ωστόσο βρισκόταν εκεί ο συμπαίκτης του για να γραπώσει την μπαλά. Και κέρδισε για το φαουλ στην συνέχεια από τον Λαγουτάρη. Ιωάννου και Σταθόπουλος τώρα επιστρέφουν στο μάτς για τους γηπεδούχους. Λαγουτάρης και Κίκας πέρασαν εκτός. Απέργης λίγο έτσι ένα σκοράρι. Έχει κερδίσει όμως το φαουλ τον Σταθόπουλο. Τρίτο φαουλ για τον Σταθόπουλο. Τρίτο ομαδικό επίσης για τα γαλλικά και πιανό. Μέσα η βολή. 35-43. Άστοχη δεύτερη, παλεύει για το rebound, αλλά θα πασάρει σε αντίπαλο ο Κερουτσάκος. Απέργησε μια νέα ευκαιρία δικιά του, αλλά θα στοχίσει και θα μαζέψει ο Σταθόπουλος. Σάρδης. Πήρε ο Κερουτσάκος, θα πάρει και το τρίποντο. Άστοχο και αυτό. Προσθέτεται στη λίστα των άστοχων τρίποντων στην τέταρτη περίοδο για τα γαλλικά Γιπτιάνο. Τζόρτζ. Βασιλάκος. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Πορτοκαλί. Τζόρτζα εκτελέσει από την κορυφή. Κορκίδης μάζεψε. Αυτό τον Βασιλάκο, πολύ ωραία βρήκε τον Απέργη εκείνος. Δεύτερη ευκαιρία, θα χρειαστεί και δεύτερη ευκαιρία ο Απέργης. Για το 35-45. Ξεφεύγουν και πάλι στους 10 οι Πορτοκαλί και έχουμε time out για τα γαλλικά και πιάνω. Δύο και 46 ακόμα μας απομένουν για το φινάλε του παιχνιδιού και τα Bulldogs κρατούν τώρα ένα προβάδισμα 10 πόντων στο μάτς. 35-45 για το σκορ. Κατσίκης, πήρε ο Ιωάννου. Πάσα πέρασε. Πάλι Ιωάννου στα 9 δευτερόλεπτα. Έχουν γίνει βήματα. Διαμαρτύρεται για την απόφαση ο Ιωάννου, του εξηγεί κάποια πράγματα ο ρέφερι. Και συνεχίζεται τώρα η δράση με τον Βασιλάκο να οργανώνει. Είχε λίγο χώρο ο Βασιλάκος, τον επηρέασε όμως η άμυνα του Ιωάννου. Απέργης παλεύει να κρατήσει, πήρε ο Κορκίδης. Μεταλλεύεται το ύψος για να κοιτάξει από ψηλά τις κινήσεις. Ο Τζόρτζ αστόχησε στην προσπάθειά του. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Σάρδης. Μέσα στην αδύνατη πλευρά. Θα πάρει και πάλι ο Ιωάννου, ο οποίος έφτασε κοντά. Έκανε λάθος πάσα. Τζόρτζ μάζεψε. Βασιλάκος. 1.40 ακόμα στην αναμέτρηση. Και οι φιλοξενούμενοι κρατούν την τύχη στα χέρια τους. Πήρε ο Κορκίδης. Η αλήθεια δεν τον έχουμε δει να αποστάρει σήμερα. Έμεινε η μπάλα και στα χέρια του καθώς τελείωσε ο χρόνος πριν το καταλάβουν οι Πορτοκαλί. Σάρδης. Θα φτιάξουν ένα γρήγορο καλάθι εδώ οι άσπροι.
Σάρδης ψάχνει λίγο χώρο να βρει ένα τρίποντο, δεν τα καταφέρνει. Θα γίνει και νέο λάθος. Μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό τώρα. Βασιλάκος σηκώνεται για δύο, το βάζει. 35-47. Στο συν 12 τώρα η Πορτοκαλί. Σάρδης αστοχή, καθαρίζουν ακόμα μία άμυνα οι φιλοξενούμενοι. Περνάει και ο Βασιλάκος. Θα βγάλει και ωραία πάσα για τον Απέργη. Θα συνεργαστούν άψογα οι δυο τους για το 35-49. Και νομίζω πως πλέον τα πράγματα έχουν κρυφθεί στην αναμέτρηση. Με τα Bulldogs να παίρνουν την 7η νίκη τους, θα πηγαίνουν σε 7-4. Ενώ ο Σταθόπουλος θα σκοράρει για το 37-49. Από την άλλη τα γαλλικά Γεφιάνο θα πέσουν στο 2-9. Τελευταία 15 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση, ο Ντότς κρατάει. Δεν νομίζω πως θα υπάρξει κάποια άλλη επίθεση, καθώς φτάνουμε προς το φινάλε. Αυτά λοιπόν εδώ από τον Άγιο Νικόλαο, γαλλικά Γεφιάνο Bulldogs, 37-49.